Οι μεικτές ομάδες της ΕΠΣΗ φιλοξενήθηκαν από το Λασίθι στο μισεδάκιο της Ιεράπετρας και πριν από τα παιχνίδια τους τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στην μνήμη του 17χρονου Μάριου Χουλάκη που έχασε πρόσφατα την ζωή του σε δυστύχημα σε πίστα μοτοκρός. Στο πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα K14, η μεικτή της ΕΠΣΗ προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με σκόρερ τον Πατραμάνη, ο οποίος αξιοποίησε την πάσα του Λέση, με τον Κλέβη να ισοφαρίζει για το Λασίθι με σουτ στο 11ο λεπτό. Το 1-1 έμεινε στο 31ο λεπτό όταν από εκτέλεση φάουλ του Παναγιωτάκη, ο Πατραμάνης έκανε το 1-2 για το Ηράκλειο. Μέσω 36, από στατική φάση και πάλι με τον Παναγιωτάκη, ο Πλαΐτης ήταν εκείνος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-3. Ο χορός των γκολ συνεχίστηκε στην επανάληψη, σημειώνοντας όμορφα γκολ το Ηράκλειο στο 45 μεσού του Παναγιωτάκη και στο 47 μετά από ενέργεια και όμορφο τελείωμα από τον Πλαΐτη στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Το 1-6 διαμορφώθηκε στο 67 όταν ο Παναγιωτάκης με ένα ακόμα ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και το σκορ αυτό ήταν το τελικό, αφού στις καθυστερήσεις του αγώνα ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου Αγαπάκης με απόκρουση σε εκτέλεση πέναλτι του Κοκάη κράτησε ανέπαφη την εστία του. Το παιχνίδι των μεικτών ομάδων K16 που ακολούθησε, η ομάδα του Ηρακλείου έδιωξε από νωρίς το άγχος, καθώς στο 3ο λεπτό, μετά από ένα σουτ του Φίλιππου Καλογιαννάκη και λάθος υπολογισμό του τερματοφύλακα, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1. Στο 25 έγινε το 0-2 μετά από σουτ του Βγόντζα, απόκρουση του Κέσκου και τον Κωστάκη να σκοράρει με κοντινό πλασέ. Γρήγορα το Ηράκλειο έκανε και το 0-3 σε μια φάση που ξεκίνησε και πάλι από τον Βγόντζα και τον Κωστάκη να βρίσκει και πάλι δίχτυα με κοντινό σουτ. Στο 38 ο Φίλιππος Καλογιαννάκης ανατράπηκε στην περιοχή και δόθηκε πέναλτι, με τον Βασίλη Κωστάκη να αναλαμβάνει την εκτέλεση και με προσωπικό χάτρικ να διαμορφώνει το 0-4. Ενώ στην επόμενη φάση η γηπεδούχος ομάδα του Λασιθίου σκόραρε μετά από φάση διαρκείας με τον Μπαχλιτζανάκη, με το 1-4 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο η μεικτή Ηρακλείου σημείωσε άλλα δύο τέρματα. Στο 53 με τον Φίλιππο Καλογιαννάκη που έγραψε για δεύτερη φορά το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και στο 67 με ωραία ενέργεια από τον Αντώνη Μαυρογιάννη που λίγο νωρίτερα είχε περάσει όρους αλλαγής στο μάτς, με το 1-6 να είναι το τελικό σκορ και στο παιχνίδι των μεικτών K16.